Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα τον Νίκο Λιολιόπουλο. Στις τελευταίες μέρες είναι ένα προβεβλημένο πρόσωπο σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι αγρότης, είναι ενεργός πολίτης, το κύριο στοιχείο της προσωπικότητάς του και της πολιτικής του δράσης. Είναι αγρότης και έχει επιλεγεί από τη Νέα Δημοκρατία με αυτήν την διαδικασία της αξιολόγησης και ανανέωσης μεταξύ των 15 πρώτων στελεχών πανελλαδικά, τα οποία έβγαλαν προς τα έξω λέγοντας ότι αυτοί θα είναι συνοδοιπόροι μας στην υλοποίηση του προγράμματος. Κύριε Λιόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ. Και θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, τι ήταν αυτή η διαδικασία της ανανέωσης, πώς πήρατε μέρος εσείς, ποια ήταν ακριβώς τα βήματα που ακολουθήσατε και βεβαίως τι σημαίνει όλο αυτό. Στο τέλος δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνετε εσείς. Έχει προσδιορίσει η Νέα Δημοκρατία το πώς θα σας αξιοποιήσει. Να το πάρουμε λίγο χρονικά. Καταρχήν ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία, πρωτόγνωρη για το πολιτικό σύστημα της χώρας, για κόμματα. Μια διαδικασία η οποία λειτουργήσε, μπορώ να πω, με τον καλύτερο δυνατό βαθμό. Ήταν εξ αρχής δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη μου, που ανέλαβε τη Νέα Δημοκρατία, να ανοίξει το κόμμα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είχε προεκλογικά, πριν γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, υποσχεθεί και δεσμευτεί για ανανέωση. Στις κομματικές εκλογές λέτε, ναι. Ανανέωση, ναι. Mm-hmm. Αξιοκρατία και αφίπλευρη διεύρυνση. Ή μάλλον διεύρυνση περισσότερο προς τον κεντρό χώρο. Δηλαδή ανθρώπους που δεν είναι. Να ρωτούσα τότε λίγο πιο πριν. Η τοποθέτηση σε πολιτική, σε ό,τι αφορά το πολιτικό φάσμα, πού είναι. Εγώ είμαι κεντρός. Φιλελεύθερος. Αλλά ως φιλελεύθερος ανήκω στον κεντρό χώρο και όχι στον χώρο της δεξιάς, αν και αυτά πλέον είναι συγκεκριμένα και είναι λίγο. Είναι μια ζήτηση που κάνει πολύ χρόνο. Ναι, είμαι κεντρός φιλελεύθερος. Δεν είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν ανήκω. Έγινα μέλος της Νέας Δημοκρατίας όταν προκηρύχθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές για να πάω να ψηφίσω τον κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα. Πάμε να κάτω. Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε στη διαδικασία αυτή. Στη διαδικασία αυτή, λοιπόν, μετά το κάλεσμα που έκανε αρχές Οκτωβρίου ο κ. Μητσοτάκης, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα ηλεκτρονική. Την οποία πλατφόρμα, το εντυπωσιακό είναι ότι εκτός από την πλατφόρμα προσέλαβε ανθρώπους ή έδωσε εντολή σε ανθρώπους για να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή άνθρωποι από τον ιδιωτικό τομέα που ήταν το επάγγελμά τους έξω αυτό, από το κόμμα δηλαδή. Έξω από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που ήταν ακριβώς η δουλειά τους. Η κυρία Πιτσίκα, η οποία προείσταται αυτή τη διαδικασία, είναι προϊστάμενη σε επιχείρηση που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Human Resources, δηλαδή που ασχολείται με. Προσωπικό με ανθρώπους. Αξιολόγηση προσωπικού. Αξιολόγηση ναι. Προσωπικού. Λοιπόν, εγώ πιστός στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ενθουσιώδης οπαδός του και άνθρωπος που τον πίστευα πολύ από την πρώτη μέρα. Οφείλω να πω ότι ήμουν από τους πρώτους που προσέτρεξα στην υποψηφία του Κυριάκου Μητσοτάκη εσωκομματικά. Όταν κανείς δεν το πίστευε, δεν είχε τίποτα. Δηλαδή, και εγώ πίστευα ότι θα είναι μια αδύναμη ψηφιότητα. Αυτό όμως δεν επιπτώησε. Όπως δεν επιπτώησε και όλους αυτούς τους εκπληκτικούς συνεργάτες που είχε, στήσαν μια εκπληκτική καμπάνια που θα διδάσκεται, πιστεύω, σε πανεπιστήμιο ο τρόπος με τον οποίο ο Κυριάκος πήρε τις εκλογές. Το σύνθημα με τον Κυριάκο και όπως το χτίσανε οι άνθρωποι του και ο ίδιος προσωπικά. Έτρεξα λοιπόν σε αυτήν από τους πρώτους. Πίστευα και πιστεύω πολύ στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ως εκ τούτου αυτό ήταν μια ευκαιρία για μένα να μπω στο χώρο της, να μπω στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να δουλέψω, να συνεισφέρω στο κόμμα αυτό. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία και είμαι θερμός οπαδός της. Όχι μόνο για το λόγο ότι επελέγει εγώ, που βέβαια ήταν πολύ τιμητικό, αλλά και για έναν άλλο λόγο. Κύριε Καφταράνη, εγώ είμαι αγρότης. Γνωριζόμαστε. Είμαι από ένα χωριό. Και δεν είναι ανήκω και ιδιαίτερα στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζεστε έναν διαφορετικό τρόπο που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να ενταχθώ στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας ως στέλεχος. Τι θα έπρεπε να κάνω. Θα έπρεπε να περάσω από τα τοπικά στελέχη. Θα με κρίνανε ως μη νεοδημοκράτη, θα με κρίνανε ως ξένο. Γνωρίζετε πώς ζουν και πώς λειτουργούν τα κόμματα. Και η Νέα Δημοκρατία γίνονται τεράστιες προσπάθειες, αλλά ακόμα βρίσκεται σε ένα επίπεδο όχι αυτό που θα θέλαμε όλοι. Θα περάσουμε λίγο στο δεύτερο ερώτημα. Λίγο θέλω να πείτε το τυπικό μέρος. Τι ακριβώς έγινε δηλαδή σε αυτό. Έκανα λοιπόν την αίτησή μου, έστειλα το βιογραφικό μου μαζί με ένα βίντεο που έχει φόρμα μέσα, μιλώντας κάποια λίγα λεπτά για τον εαυτό μου, ποιος είμαι και τι κάνω. Και μετά από λίγες μέρες μου πήραν τηλέφωνο από την Αθήνα και μου είπαν συγχαρητήρια, περάσεις στην επόμενη φάση.
Στην επόμενη φάση είχε μια συνέντευξη η οποία θα γινόταν στην Αθήνα, αλλά για εμάς που είμαστε μακριά και δεν μπορούσαμε, υπήρχε η δυνατότητα του Skype. Μίλησαμε λοιπόν Skype, μίλησα με την Επιτροπή της οποίας πολιτικά προείσταται η κυρία Κουτσίκου, αλλά μίλησα όμως με τα παιδιά. Με τα μέλη της Επιτροπής. Με τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι είναι μη πολιτικοί. Δηλαδή. Ναι. Έδωσα λοιπόν μια συνέντευξη που αρκετού χρόνου. Μίλησαμε για πάρα πολλά πράγματα. Εξήγησα τι είμαι, τι θέλω, τι πιστεύω, γιατί είμαι εκεί, γιατί το ζητάω. Τους έπεισα και είχα την τύχη μετά από καιρό να με καλέσουν ξανά και να πούν πάλι συγχαρητήρια, πέρασε στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω. Έδωσα μια δεύτερη συνέντευξη. Αχα, ναι. Πλέον με την κυρία Πιτσίκα, την επικεφαλή. Μιλήσαμε αρκετή ώρα σε πολλά επίπεδα για τον τρόπο που ζω, που λειτουργώ, που τα όνειρά μου, τις φιλοδοξίες μου. Μου είπε και αυτή τη ζητάει ο Κυριάκος στη διαδικασία. Και είχα την τεράστια προσωπική τιμή να επιλεγώ μέσος πρώτος χρονικά. Θέλω να το επισημάνω. Γιατί αυτό. Θα ακολουθήσουν βεβαίως, και δεύτερο κύκλο. Πρώτους 15 χρονικά, οι οποίοι παρουσιάστηκαν, είχαμε και την προβολή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που βρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία που είμαι μαζί με άλλα 14 εξαιρετικά άτομα. Μάλιστα. Με εκπληκτικά βιογραφικά και είμαι πάρα πολύ περήφανος που βρίσκομαι σε ένα κόμμα που ο Κυριάκος, που ο πρόεδρος του πιστεύει σε αυτές τις διαδικασίες και σε αυτόν τον τρόπο. Τι σημαίνει τώρα πρακτικά αυτή η εκλογή? Δηλαδή υπάρχει κάποια δέσμευση εσωτερική ότι θα αξιοποιηθείτε έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα, γιατί και η εφημερίδα Καθημερινή και οι φήμες που κυκλοφορούν σας προσδιορίζουν ως ενδυνάμει βουλευτές? Ναι. Είμαστε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πλέον. Στελέχη πρώτης γραμμής όπως μας χαρακτήρισαν, όπως μας είπαν. Και μας είπαν ότι θα λειτουργήσουμε ως στελέχη πρώτης γραμμής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας τα δύνατα δυνατά, να περάσουμε το πνεύμα, αυτό το νέο πνεύμα της Νέας Δημοκρατίας στον κόσμο. Λειτουργεί βέβαια και αμφίδρομα, να περάσουμε και τη σκέψη του κόσμου προς τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ένα σωστά. Τομέα που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε ίσως και μια άλλη φορά, ότι εκεί πάσχει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή προσπαθεί να περάσει, αλλά δεν ακούει, μιλάει, αλλά δεν ακούει. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ πολύ να το κάνω αυτό με τις καθημερινές επαφές που έχω με το κόμμα, με τους ανθρώπους. Τους ενημερώνω για το τι βλέπω και τι αντιμετωπίζω. Στόχος μας λοιπόν είναι να περάσουμε το τι πιστεύει η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, πώς αντιμετωπίζει τον κόσμο, ποιες είναι οι απόψεις της και κυρίως το πνεύμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, για να μην χάσουμε χρόνο τότε, επειδή είναι σημαντικό το δεύτερο σκέλος αυτό, το περιεχόμενο της πολιτικής τοποθέτησης. Ήθελα να ρωτήσω όμως, πριν πάμε σε αυτό, το ξέρετε κι εσείς, φαντάζομαι το ακούτε, μέσα στην κοινωνία ζείτε, ότι υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις. Και δεν ξέρω αν σχετίζονται τόσο με το πρόσωπό σας, όσο σχετίζονται και με τα υπόλοιπα πρόσωπα που επελέγησα, διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι κάποιοι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας είχαν προσδιορίσει ότι εμείς θα είμαστε σε αυτή τη θέση και στην άλλη. Έρχεται τώρα ένας απ' έξω, ο οποίος είναι σε προβεβλημένη θέση, φέρεται να είναι του στενού περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού, άρα έχει μια προτεραιότητα και στην κοινωνία και για τον λόγο αυτό αντιδρούν. Καλός ή κακός. Άλλωστε ισχύει ο νόμος της αδράνειας που λέει κάθε σώμα ανθίσταται στη μεταβολή της κυνηγικής του κατάστασης. Έτσι και η Νέα Δημοκρατία αντιδράει. Θα πιαστώ από το τελευταίο πρώτα να πω ότι δεν είμαι σε κανένα στενό περιβάλλον κανενός. Όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη και την τώρα που έγινε παλαιότερα, το ξέρουν όλοι αυτό, αλλά κατά τη διάρκεια αυτών των τριών μηνών που ήταν η διαδικασία δεν μίλησα με κανέναν, ούτε με τους επικεφαλές, αλλά ούτε με κάποιο άλλο στέλεχος. Άρα λοιπόν εγώ δεν θεωρώ ότι βρίσκομαι στο στενό κύκλο. Θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που με τίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να κάνω αυτά που σας είπα πριν. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Τώρα, όσον αφορά τις δράσεις. Για να είμαι ειλικρινής, όταν τέλειωσε αυτή η διαδικασία και γυρνούσα με το λεωφορείο στο χωριό, το πρώτο που σκέφτηκα είναι οι αντιδράσεις. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είναι πολύ λιγότερες, γιατί έχω. Από όσες περιμένατε. Από όσες περίμενα, ναι. Πραγματικά ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα περισσότερα τουλάχιστον, με αγκάλιασαν. Δείχνουν ενθουσιασμένοι, δείχνουν ότι αποδέχονται αυτή τη διαδικασία και ως τουλάχιστον αυτούς που εγώ ήρθα σε επαφή, δεν είδα ή προσπάθησα να μάθω τις αντιδράσεις, δεν είδα κάποια σοβαρή αντίδραση, τέτοια που να με κάνει να νιώθω άκομψα. Άρα λοιπόν, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε επίπεδο νομού, αλλά και κεντρικότερα που μιλάω, δείχνουν ανοιχτά προς εμένα και αυτό μου έδωσε μια περαιτέρω διάθεση, αν θέλετε, να δουλέψω ακόμη περισσότερο και να διώξω τις όποιες φοβίες. Τώρα. Προφανώς, όπως το περιγράψατε πριν, υπάρχουν, λογικό είναι, κάποιοι άνθρωποι να σε βλέπουν με μισό μάτι ενδεχομένως. Σίγουρα θα υπάρχουν και αυτά. Εκείνο όμως που θέλω να πω και μέσω της εκπομπής αυτής, είναι ότι εμείς δεν ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία για να διώξουμε κάποιον άλλο, κάποιους άλλους.
Εμείς ήρθαμε για να προσθέσουμε και εμείς τις δυνάμεις, τις υπάρχουσες δυνάμεις, για να καλέσουμε και πολλούς ακόμα να έρθουν, να πολλαπλασιαστεί αυτό που έγινε, να μπουν πολύ περισσότεροι νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μαζί με τα παλιά στελέχη όλοι μαζί, όσοι πιστεύουμε στις αρχές του Κυριάκου Μητσοτάκη και στον τρόπο που λειτουργεί και πολιτεύεται, να μπορέσουμε να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μια πραγματική δύναμη του κεντροδεξιού χώρου. Κάτι το οποίο ο Κυριάκος το καταφέρνει μέχρι στιγμής με γοργά βήματα. Μάλιστα. Να ρωτήσω τότε ποιο είναι το περιεχόμενο, διότι ακούμε τώρα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει μετατοπιστεί λιγάκι και αναφερόμαστε στο όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό. Το τελευταίο διάστημα λίγο συζητάμε για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως πολιτικού φορέα, περισσότερο μιλάμε για την υλοποίηση των οραμάτων του αρχηγού του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο μάλλον διαφοροποιείται από το προηγούμενο, γιατί αλλιώς δεν έχει και εξήγηση. Μιλάει για φιλελευθερισμό, για μεταρρυθμίσεις, για ανανέωση κτλ. Λίγο θέλαμε να προσδιορίσετε τι σημαίνει καταρχήν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για εσάς φιλελευθερισμός, ποιες είναι οι βασικές μεταρρυθμίσεις και σε τι διαφοροποιείται από την πολιτική Σαμαρά. Γιατί όταν παρουσιάζονται όλα αυτά σαν κάτι καινούργιο, προφανώς είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Καταρχήν μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά η οποία πρόθεσε με τις αδυναμίες της, με ενδεχομένως και τα αρνητικά της. Η κυβέρνηση Σαμαρά με Βενιζέλο, θα ήθελα να τονίσω αυτό. Αλλά και φυσικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ως το μεγάλο κόμμα αυτής της κυβέρνησης. Πρόθεσε πολλές μεταρρυθμίσεις. Μετεξέλεξε το κόμμα. Μετεξέλεξε και το έδωσε μια πιο φιλελεύθερη πνοή. Πέρασε μέσα, προσπάθησε να περάσει μέσα στα δομικά στοιχεία της σκέψης της και της πολιτικής της δράσης έννοιας φιλελευθερισμού. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο μεγαλύτερο βήμα είναι η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που όπως είπαμε πριν ήταν έκπληξη, ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης να εμφορείται από κάποιες ιδέες φιλελεύθερες, προοδευτικές και μεταρρυθμιστικές. Αυτό λοιπόν το πνεύμα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει περάσει τη Νέα Δημοκρατία σε πρώτο στάδιο, έχει περάσει στα πάνω στελέχη, θα στελέχει γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο τρόπος που λειτουργεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτι το εκπληκτικό. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που εμείς ξέρουμε ως πολιτικοί. Είναι νέα παιδιά, είναι από τις επιχειρήσεις, είναι πτυχιούχοι, είναι, αν δείτε τα βιογραφικά τους που τα έχουν εφημερίδες, πετάνε, είναι σε έναν άλλο κόσμο. Νομίζω είναι πάρα πολύ μπροστά από την εποχή. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα προσπαθήσουμε και το δεύτερο βήμα είναι να το περάσουμε σε μικρότερα στελέχη, μεσαία στελέχη και φυσικά στην κοινωνία. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νέο κόμμα, στην ουσία, που εμφορείται από άλλες αρχές και από έναν άλλο τρόπο λειτουργίας, λίγο μακριά από τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα, χωρίς βέβαια να απολέσει την όποια παραδοσιακή. Να πείτε λίγο όμως, ποιες είναι οι σημαντικές εκείνες οι καινοτόμες προτάσεις, οι οποίες δεν έγιναν στο παρελθόν ακόμη και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στη συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο, και γι' αυτόν τον λόγο η κατάσταση ήταν τραγική και οι οποίες προτάσεις σήμερα θα υλοποιηθούν και θα μας βγάλουν το διέξοδο. Πρέπει να υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά για να μιλάμε για κάτι καινούριο. Η πρώτη ειδοποιώς διαφορά που νομίζω ότι πρώτα το δείχνει στο κόμμα σου και μετά στην κοινωνία, μετά όταν θα γίνει κυβέρνηση, συγγνώμη, είναι η ανανέωση. Το απέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς τη θέλει την ανανέωση. Τώρα μην σας πληγώσω, αλλά αυτό το είχε κάνει και ο κύριος Παπανδρέου με το Open Gov, ναι. Είμαι ο παδός του Open Gov. Προβληματίσω. Στις διαδικασίες της ανανέωσης, ναι. Όχι, είχε πρόπολο βήματα το OpenGov. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι, είναι ακριβώς OpenGov όπως το έκανε πρόχειρα, γιατί το έκανε πρόχειρα, είναι αλήθεια. Ναι, το στοιχείο της ανανέωσης, της αξιοκρατίας και της αέναης αξιολόγησης. Τα πάντα καθημερινά θα αξιολογούνται, όπως αξιολογούμαστε στις δουλειές μας, στην οικογένειά μας, στις σχέσεις μας. Έτσι θα αξιολογούνται όλοι όσοι είναι στο δημόσιο τομέα, στον τομέα του κράτους και στον τομέα της πολιτικής και φυσικά πρώτα απ' όλα στο κόμμα το οποίο, αν όλα πάνε καλά όπως φαίνεται, θα διοικήσει τη χώρα. Αξιοκρατία λοιπόν, ανανέωση, αξιολόγηση και ένα εντελώς διαφορετικό πνεύμα από αυτό που σήμερα επικρατεί. Πάντως αυτό που λέτε τώρα... Στον οικονομικό επίπεδο. Ναι, αυτό που λέτε τώρα αφορά το πώς θα επιλέγονται τα στελέχη, πώς θα προχωρούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων, πώς θα στέκονται προς την κοινωνία, πώς θα ενημερώνονται από την κοινωνία, ποιο είναι το περιεχόμενο όμως της πολιτικής. Δηλαδή, σήμερα έχουμε τα μνημόνια και η κατάσταση είναι τραγική. Είστε υπέρ των μνημονίων, φαντάζομαι ναι. Θέλω να πείτε γιατί αισιοδοξείτε ότι με τα μνημόνια και με κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πάμε καλύτερα. Τι θα συμβεί δηλαδή τόσο σημαντικό που θα αλλάξει τα πράγματα εδώ, είμαστε έτοιμοι κύριε να καταρρεύσουμε. Κύριε Καφτεράνη, έχουμε 8 χρόνια σε μνημόνια. Είναι το τέταρτο που έχουμε σήμερα. Μάλλον είχαμε 3 και ένα τέταρτο
ιστοδιαινικές με τον COVID. Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια ή μάλλον κατέρευσε αυτή είναι η ρητορική των αντιμνημονιακών. Η Ελλάδα είναι σε αυτή τη δικασία, έχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε πολιτικός πει ότι θα είμαστε εκτός μνημονίων ή θα ασχίσει τα μνημόνια, θα πετάξει τα καλάθια, δεν μπορεί παρά να ψεύει. Εκτός αν το πιστεύει πράγματι, μπράβο, που θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι έχουμε μία διάψευση της θεωρίας αυτής από τον κύριο Τσίπρα που έλεγε θα ασχίσει τα μνημόνια κτλ. Αλλά όμως έχουμε μία πρακτική εφαρμογή των μνημονίων, η οποία μας οδηγεί εδώ. Πρακτική εφαρμογή των μνημονίων. Πείτε μου λοιπόν τώρα. Έχουμε μία μεσοβέζικη εφαρμογή, μία εφαρμογή λαθασμένη. Επισημαρά δεν εφαρμόστηκε. Αφήστε τον Τσίπρα. Τσίπρα πέστε ότι δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Επισημαρά δεν εφαρμόστηκε. Εφαρμόστηκε εμένα, αλλά μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Υπήρξαν υστερήσεις πολλές. Αλλά παρόλα αυτά η χώρα ήταν σε μια καλή κατεύθυνση. Σήμερα για παράδειγμα, αυτή την ώρα που είμαστε. Και είχε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Μπορούμε να πούμε ότι η χώρα πέρασε, έφτασε ένα βήμα από το να βγει στις αγορές. Ήταν πολύ σημαντική επιτυχία αυτό. Με όλες τις στερήσεις, γιατί υπήρχαν στερήσεις. Να ρωτήσω λίγο σήμερα, αυτή τη στιγμή που γίνεται η αξιολόγηση και που ζητάνε υπογραφή, θα έπρεπε να υπογράψει η κυβέρνηση ή όχι? Η κυβέρνηση, θα το πω λίγο λαϊκά, έτσι όπως τα έκανε στα μούτρα της. Τι να υπογράψει και τι να αφήσει. Το θέμα είναι μια διαδικασία δύο ετών. Εσείς θα τα υπογράφετε τα μέτρα αυτά για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να δοθεί η χρηματοδότηση? Εδώ που φτάσαμε ενδεχομένως θα τα υπογράφουμε. Το θέμα είναι πώς φτάσαμε ως εδώ. Φτάσαμε από μια σειρά τραγικών χειρισμών. Ξεκινήσαμε την αλήθεια του μνήμη σε εποχή Βαρουφάκη. Από τότε που όλοι οι οικονομολόγοι λένε ότι αυτό μας στήχησε 95 δισεκατομμύρια όσο στήχησαν 10-15 χρόνια κρίση στην Ελλάδα. Εποχή Καραμαλή. Εποχή Καραμαλή το ίδιο. Όχι βέβαια σε αυτό το βαθμό. Αλλά δεν ήταν τότε δηλαδή που πήραν 36 δις σε 30 μέρες για να κλείσουν προϋπολογισμό χρονιάς. Ναι, ναι, Δημοκρατία, επί Καραμαλή υπήρχαν πολλά ελλείμματα. Ναι, όντως έκανε λάθη η κυβέρνηση Καραμαλή, όμως δεν άφησε τη χώρα σε μία αναστρέψιμο επίπεδο. Γι' αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε αγρότης και επειδή αυτό διαφημίστηκε και τα λοιπά. Ναι, βέβαια. Και μάλιστα θεωρήθηκε και ορθώς θεωρήθηκε ότι είναι τιμητικό. Δηλαδή, ένας αγρότης μετέχει μεταξύ των 15 πρώτων στελεχών. Να ρωτήσω λίγο, έχουμε τις κινητοποιήσεις. Ναι. Συμφωνείτε με τις κινητοποιήσεις και κυρίως θέλω να κάνω μία ερώτηση. Συμφωνώ, κλασική. Συμφωνείτε και με το κλείσιμο των δρόμων? Αναπόφευκτα ναι. Αναπόφευκτα ναι. Διότι ο αγροτικός κόσμος αυτή τη στιγμή, όπως περιγράψατε στην εκπομπή σας πριν, και ο Στέλιος περιέγραψε με γραφειλό τρόπο, ή μάλλον και εσείς και ελευθερά, ναι, η πλειοψηφία, η δυτική πλειοψηφία των αγροτών είναι σε τραγικό επίπεδο. Είναι σε τραγικό επίπεδο για μια σειρά από λόγους. Θα μου πείτε εύλογα ότι τώρα έγινε σε τραγικό επίπεδο, ή φτάσει το σημείο. Ναι, τώρα επιδεινώθηκε πολύ η κατάσταση. Τώρα γίνανε μια σειρά από τραγικές επιλογές κυβερνήσεως, η οποία μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Αφορά το κυρίως το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Είναι αδιανόητα αυτά που ψηφίστηκαν, αυτά που ζητάνε να γίνουν και οι απαιτήσεις αυτή τη στιγμή των αγροτών, τα αιτήματά μας είναι σε μια αρκετά διαφορετική λογική. Δεν ζητάμε να ασκήσουμε μνημόνια, δεν ζητάμε να γκρεμίσουμε κυβερνήσεις, ζητάμε να εξορθολογιστεί το φορολογικό και το ασφαλιστικό που μας πειράζει πάρα πολύ, που μας, στην ουσία μας έχει διαλύσει. Δεν θα μπορέσει να ζήσει κανείς αγρότης. Δεν θέλω να γίνω τραγικός, να μιλάω ή δεν θέλω να γίνω δραματικός, αλλά εάν εφαρμοστούν αυτά τα οποία ετοιμάζει η κυβέρνηση και αυτά που έχει σχεδόν υπογράψει και με εγκύκλους τα στέλνει καθημερινά, σας διαβεβαιώ, όσο τραγικό και να ακούγεται, ότι το 90% των αγροτών θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Θα τελειώσει. Ναι, ξέρεις ποιον... Θα τελειώσει, γιατί ήδη σήμερα οι μισοί χρωστάνε. Είχαμε χαμηλό φορολογικό, ασφαλιστικό και το χρωστάνε μισθοί. Πόσο μάλλον εάν αύριο μεθαύριο ενισχυθεί, αλλά ήθελα να ρωτήσω λίγο, ναι, πώς γίνεται επί σειρά ετών τώρα κάθε Φεβρουάριο κινητοποιούνται και ουδέποτε, κύριε Λιλιόπουλε, είδαμε στις κινητοποιήσεις να βάζουν ένα θέμα, παραδείγματος χάρη, για τη διαχείριση μέσω των συνεταιρισμών των αγροτικών τους προϊόντων, που αν χάνονται ποσά, χάνονται από εκεί δηλαδή. Δεν πληρώθηκαν αυτά, καταστράφηκε η Ένωση, έκλεισε, βρίσκεται σε καθάριση 3, 4, 5 χρόνια, δεν πρόκειται να πάρει κανένα τίποτε. Έμποροι κυκλοφορούν όποιος θέλει, όπου θέλει, φορτώνει. Αλλά όμως τα αιτήματα των αγροτών που διεκδικούσαν δεν είδαμε ποτέ τέτοια. Θα είμαι ειλικρινής όπως πάντα είμαι. Και απέναντί σας και ως ανθρώπους που με ξέρουν. Υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι φωνάζαμε συνέχεια το Λύκο, Λύκο, και όταν ήρθε δεν μας πίστευε κανένας. Ναι, πολλά χρόνια κάναμε κινητοποίησεις για το Θεαθήνε, κάναμε κινητοποίησεις για το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, για να βγαίνουμε στην τηλεόραση, εγώ τα λέω. Τώρα που πραγματικά ήρθε το πρόβλημα, τώρα δικαίως, δεν κακίζω, ο κόσμος
τρέφεται απέναντί μας και λέει ότι να, αυτοί πάλι ήρθε Φεβρουάριο, δεν έχουν τι να κάνουν. Ναι, καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα της παρουσίας του αγρότη προς την κοινωνία, λόγω των κακών εκπροσώπων που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, λόγω ανθρώπων οι οποίοι το μόνο που κάναν ήταν να, με τα αιτήματα που διεκδικούσαν και παρουσίαζαν στις τηλεοράσεις κυρίως, όπου και γινόταν το πολύ άσχημο παιχνίδι της εικόνας, μας πέρασαν μια εικόνα ότι είμαστε οι τραμπούκοι, οι καλό... Οι τακτοποιημένοι που βγαίνουν για μια φορά και διεκδικούν ό,τι αρπάξουν. Ενδεχομένως να ήμασταν, κάναμε πολλά λάθη σαν αγροτικό κίνημα, συνεχίζουμε να κάνουμε. Έχουμε την τραγική ηρωνία, την τραγική περίπτωση χθες του πέρυσι, που, αυτό που πάθαμε με την πλευρά Μπούτα, γιατί εγώ με λέω έξω από τα δόντια, η οποία και φέτος δημιουργεί πρόβλημα. Είναι αυτή η υποασία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία με τα αιτήματά τους και με τα τερτύπια τους κάνουν τον κόσμο, τον μη αγροτικό κόσμο, στην ουσία να στρέφεται εναντίον μας. Ζητώντας αδιανόητα πράγματα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Νίκο Λιολιόπουλο, να δηλώσω δε, επειδή εγώ τον Νίκο τον γνωρίζω. Το γνωρίζω και από το παρελθόν, ότι δεν συμφωνώ με πολλά από αυτά που λέει, όμως χαίρομαι που έχει την δύναμη και καταθέτει την άποψή του ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος. Τουλάχιστον θα είναι χρήσιμη πολιτική φωνή με την έννοια ότι θα λέει αυτό που πιστεύει. Δεν θα είναι πλαστός, δεν θα είναι δίθεν. Να πιαστώ από αυτό, Χάρη, και κλείνοντας να πω ότι αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα το οποίο έχουμε εμείς που ερχόμαστε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό έτσι θα λειτουργήσουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και όλα τα νέα στελέχη που θα μπουν στη Νέα Δημοκρατία. Θα έχουν το δικό τους χαρακτήρα, δεν θα μπουν να παπαγαλίζουν απόψεις όπως κάνουν ενδεχομένως άλλοι. Θα μπουν να πούν αυτά που πιστεύουν με το δικό τους στίγμα, με το δικό τους τρόπο. Μάλιστα. Και θα ήθελα να καταχραστώ την ευγένειά σας και την φιλοξενία σας και να καλέσω κόσμο, όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την πολιτική, που πιστεύουν είτε περισσότερο είτε λιγότερο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η λύση, να έρθουν να κάνουν τα χαρτιά τους, να κάνουν αυτό που έκανα εγώ. Και γιατί το χρειάζεται η κοινωνία, το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία και πραγματικά όσοι από αυτούς περάσουν στα επόμενα βήματα θα ζήσουν μια καταπληκτική και μοναδική εμπειρία. Είναι κάτι πρωτόγνωρο που πρέπει να το στηρίξουμε και καλό όλο τον κόσμο να το κάνει. Και αυτό που εγώ έζησα αυτές τις ημέρες μέσω αυτής της διαδικασίας είναι τόσο όμορφο που θα πρότεινα στον οποιοδήποτε Μάλιστα. να το κάνει. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Νίκο Λιλιόγλου και θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε. Να συνδεθούμε με...